Τώρα διάβασα ότι θα σου κάνουν και εκπομπή, είναι αλήθεια, δεν είναι? Δεν ξέρω. Κάποιος ερωτεύτηκε, λέει, και θα σου χαρίσει εκπομπή. Έτσι χαρίζουν εκπομπές? Δεν ξέρω, εσύ δεν μου πεις. Δεν νομίζω. Είμαι στο Happy Day, περνάω πάρα πολύ ωραία. Νομίζω πως φαίνεται. Όλοι περνάμε πάρα πολύ αυτό ωραία. Αυτό μου αρέσει, αυτό είναι και στο θέατρο. Βλέπουμε πως φαίνεται. Είμαστε μια καλή παρέα και αυτό καλά φαίνεται. Καλά, δεν φαίνεται. Και αυτό φαίνεται. Όχι, αλήθεια φαίνεται. Φαίνεται. Με μένα τι έχετε? Με σένα τι έχουμε εμείς? Μόνο η Τσιμτσιρή με συμπαθεί. Όχι, κανείς δεν. Είναι και ο Παπανότας. Μου τυχώνει συνέχεια. Προχτές έκοψε το χέρι, κοίταξε. Παπανότας τυχώνει σε όλη. Κοίταξε εδώ, κοίταξε εδώ. Κομμάτι έφυγε, ήταν τρία ράματα. Και μου λέει ότι έβαλα το χέρι του ανθρώπου μέσα για να κουπεί κι αυτός. Ωραία, είναι το χιούμορ του Δημητράκη αυτό. Έχετε... Όποιος αγαπάει, παιδεύει. Με έχετε τσακίσει. Τι είπαμε, ότι η Κυριακή σου είναι φωτοσόφα. Πιες και τίποτα εδώ που ήρθα. Είναι το δικό σου, το μάθω τα μυστικά σου. Στεναχώρια μου. Εγώ μη μάθω τα δικά σου. Λοιπόν, για πες μου. Πες μου. Είσαι γλυκό κορίτσι τελικά? Κοίτα, τι γνώμη έχεις για μένα? Αλήθεια. Κάνεις το μαγκάκι, το αντράκι, το τέτοιο. Αλλά πρέπει να είσαι μια ουνιά στο τέλος. Στο τέλος, άμα σε χαϊδέψουν λίγο, άμα σε φτώσουν λίγο, άμα σε προσέξουν λίγο, άμα δείξουν ότι ενδιαφέρονται για σένα λίγο, άμα σε μαγειρέψουν λίγο, άμα σε πάνε κανένα ταξίδι λίγο, άμα σε πάνε καμιά βόλτα. Βάλτε όλο στο πολύ, γιατί το λίγο δεν αρκεί. Ναι, νομίζω πως ειδικά αυτή την εποχή όλοι έχουμε λίγο, κρατάμε μια άμυνα και πρέπει να είμαστε και λίγο στην επίθεση και τα πράγματα είναι ζωή. Το έχεις έτσι. Το έχεις. Λοιπόν, δεν απάντησε για την εκπομπή. Υπάρχει κάτι που τρέχει, δεν μπορεί, δεν λένε χαζομάρες οι άνθρωποι αυτοί που γράφουν από εκεί και από εκεί. Όχι, λένε, κάτι συγκεκριμένο που τρέχει δεν υπάρχει. Είναι αυτή η χρονιά, είμαι στο Happy Day. Συζητήσεις γίνονται. Ωραία, θες να κάνουμε μια εκπομπή σαν και αυτοί οι δυο μας? Δηλαδή, θα μου φέρεις καλά? Πάρα πολύ καλά. Τι είπες, πολύ. Πολύ. Θα μου μιλάς γλυκά? Πολύ. Θα μου μαγειρεύεις? Πολύ. Θα με φροντίζεις? Πολύ. Θα σε πλένω? Πολύ. Πολύ. Για πολλές φορές. Όσες γουστάρεις. Αυτά φοβάμαι. Τουλάχιστον μία σεζόν. Αυτά φοβάμαι, γιατί όλοι στην αργή είστε μια χαρά. Τουλάχιστον θα σε πάω Οκτώβριο-Ιούνιο σίγουρα. Είμαι μέσα. Θα φωνάζουμε κόσμο, θα μαγειρεύουμε, θα του κάνουμε συνέντευξη. Και εσύ και εγώ. Ωραία. Ωραία εκπομπή. I do. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.